Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης μίλησε το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Οικονομέα και του Δημήτρη Καμπουράκη και άφησε εχμές κατά του προκατόχου του, υποστηρίζοντας ότι όταν ανέλαβε αυτό στα καθήκοντά του δεν είχε γίνει καμία προεργασία για την υλοποίηση των δεσμεύσεων έναντι της Τρόικα. Η δέσμευση ήταν 12.500 δημόσιοι υπάλληλοι στη δεξαμενή της κινητικότητας μέχρι 30 Ιουνίου αυτού του έτους, συν 2.000 απολύσεις. Οι απολύσεις έχουν καλυφθεί από την κυβερνητική παρέμβαση στην ΕΡΤ, αλλά όταν εγώ πήγα στο Υπουργείο, από τους 12.500 οι οποίοι έπρεπε να βρεθούν στη δεξαμενή της κινητικότητας, βρήκα ακριβώς μηδέν. Αυτή είναι η κατάσταση την οποία παρέλαβα. Είχε γίνει μια προεργασία από το Υπουργείο, όχι στο βαθμό που θα έπρεπε, και σίγουρα δεν είχαμε ανθρώπους στη δεξαμενή της κινητικότητας. Δεν βρήκατε ούτε ένα όνομα, δηλαδή. Κανένα. Μια επικοδομητική συζήτηση με τους δημάρχους, έγινε ανταλλαγή απόψεων. Ούτως ή άλλως η διαδικασία αυτή δεν θα σταματήσει, θα συνεχίζεται και τα θέματα στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι πολλά και η επίλυσή τους είναι αναγκαία να γίνει γρήγορα. Θα έχουμε και άλλες επαφές και θα συζητήσουμε και άλλα θέματα που θα προκύψουν στη συνέχεια. Εκφράσαμε τις πάγιες θέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης και τη διαφωνία μας στην κατάργηση αρμοδιοτήτων όπως είναι η Δημοτική Αστυνομία και οι σχολικοί φύλακες. Αρμοδιότητες οι οποίες αποκτήσαμε μετά από πολλές θυσίες και κόπους, αρμοδιότητες οι οποίες είναι χρήσιμες για την εύρυθμη λειτουργία των πόλεων μας.